Καλή μου φίλη, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ από όπου και αν παρακολουθείτε. Οι εξελίξεις τρέχουν εν μέσω πυρκαγιών, στα αποκαίδια δηλαδή, και ό,τι απέμεινε από το φυσικό κάλος όλων αυτών των περιοχών που κατέστρεψε η μανία της φωτιάς, με τον ανθρώπινο παράγοντα σαφώς ανανεμιγμένο, δεν ξέρω πότε και πώς οι αρχές θα βρούνε άκρη. Το ένα πεδίο είναι αυτό. Ο τουρισμός μας έχει δεχθεί ισχυρότατα πλήγματα. Η Βουλή έχει κλείσει, ωστόσο το πολιτικό παρασκήνιο είναι καυτό. Έχει πάρα πολλά επίπεδα και στο επίπεδο της διαχείρισης των εθνικών θεμάτων. Και όταν λέω εθνικά θέματα, φυσικά εννοώ όλα αυτά τα οποία θα δούμε να εξελίσσονται μέχρι και τον Ιούνιο του 2024, όπου θα έχουμε την επανέναρξη αυτής της κυβέρνησης. Θα θυμάστε το προηγούμενο διάστημα ότι ήμουν επίμονος όταν σας έλεγα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα εξαντλήσει την τετραετία του, όπως και έγινε, και αν μπορούσε να πάρει και μερικούς μήνες παραπάνω θα τους έπαιρνε. Στην παρούσα φάση δεν θα συμβεί το ίδιο. Και παρακαλώ πολύ να κρατάτε σημειώσεις και μάλιστα επιμένω σε αυτό, γιατί όλα τα στοιχεία και ό,τι έχει υποθεί είναι εκεί. Ενίοτε σε τακτά χρονικά διαστήματα υπενθυμίζονται ορισμένα πράγματα που έχουν υποθεί και στη συνέχεια συμβαίνουν. Το λέω αυτό ως επαλήθευση των γεγονότων. Γίνονται πολλές συζητήσεις, πάρα πολλές συζητήσεις στο παρασκήνιο. Μου έλεγε ένας πρέσβης, ικανότατος, ο οποίος έχει υπηρετήσει σε πάρα πολύ σπουδαία πόστα. Δεν θα πω περισσότερα γιατί θα τον φωτογραφίσω και δεν θέλω να τον αδικήσω ούτε να κάψω την πηγή. Ότι ο Πρωθυπουργός θα ο Πρωθυπουργός όταν θα εμφανίσει στη δημοσιότητα αυτό που ετοιμάζεται για το Αιγαίο μαζί με την Τουρκία και αυτά που έχει πει πίσω από τις κλειστές πόρτες με τον Ρατζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος παραμένει κυρίαρχος του παιχνιδιού στη χώρα του, τουλάχιστον μέχρι στιγμής αυτό έδειξαν όχι μόνο τα αποτελέσματα των εκλογών αλλά και οι πρώτες του κινήσεις σε κάθε επίπεδο του Τούρκου Προέδρου. Έλεγε λοιπόν αυτός ο εμπειρότατος πρέσβης με μεγάλη θητεία σε αρκετά πόστα και κρίσιμα και πολύ ευαίσθητα ότι μπορεί ο ελληνικός λαός να δεχθεί ό,τι του ζητήσει και ό,τι του πει με οποιοδήποτε πρόσχημα και οποιαδήποτε αιτιολογία σε ό,τι αφορά το ζήτημα της συμφωνίας που προωθείται με την Τουρκία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα θα το έχει με το κόμμα του. Θα το έχει με τους εσωκομματικούς του παίκτες, συμπαίκτες, πείτε το όπως θέλετε. Αν και αυτό που έχει διαμορφωθεί πια είναι το ΠΑΣΟΚ μέσα στη Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Αυτοί οι δύο θα συμπορευθούν σε κρίσιμα θέματα. Και το κρισιμότερο όλων, το λέμε πολύ καιρό, όχι μόνο από εδώ, το λένε και άλλοι, έγκριτοι αναλυτές, δεν μιλάω για τους αναλυταράδες, αυτούς που γεμίζουν τους λογαριασμούς τους ή αυτούς που ο ένας αντιγράφει τον άλλον, μιλάω για σοβαρούς ανθρώπους, οι οποίοι συνήθως αποφεύγουν την έκθεσή τους στη δημοσιότητα και μένουν στα κείμενά τους. Ένας από αυτούς, ας πούμε, είναι ο κύριος Ηλιόπουλος. Κατά καιρούς έχω πει κι άλλους. Θα έχει πρόβλημα με τους εσωκομματικούς τους παίκτες. Και αυτός ο οποίος δεν πρόκειται να δεχθεί αυτό που ετοιμάζει ο κύριος Μητσοτάκης, γι' αυτό και έχει την απόλυτη σιωπή, είναι ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής. Ο Κώστας Καραμαλής δεν πρόκειται να δεχθεί ούτε βήμα πίσω, κίνηση πολιτική, πόσο μάλλον συμφωνία, η οποία θα επισκιάζει ή θα αμφισβητεί καθιοδήποτε τρόπο τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, την γεωπολιτική θέση της χώρας, την οποιαδήποτε απομείωση
της γεωπολιτικής θέσης της χώρας και φυσικά δεν πρόκειται να επιτρέψει να απεμπολίσει η Ελλάδα εθνικά και κυριαρχικά δικαιώματά της. Δεν μιλάω μόνο για την ΑΟΣ και όλα τα υπόλοιπα. Μιλάω γενικότερα σε αυτό το κομμάτι. Δεν πρόκειται να επιτρέψει απολύτως καμία υπαναχώρηση από τις εκφρασμένες ελληνικές θέσεις. Είναι πολύ σκεπτικός σε ό,τι αφορά αν η χώρα πρέπει να πάει στη Χάγη. Οι πληροφορίες μου λένε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν θέλει να πάει στη Χάγη. Κάτι θα ξέρει βεβαίως, γιατί δεν έπαψε ποτέ να είναι δραστήριος στα ζητήματα της κεντρικής πολιτικής κοινής και κυρίως στη χώρα. Έχω πει και άλλοτε, το έχει πει και ο ίδιος, ότι μάλιστα έχει ευχηθεί να μην χρειαστεί η χώρα να επανέλθει σε εκείνον. Γιατί συνήθως η Ελλάδα επανέρχεται στους Καραμαλίδες μετά από κάποια εθνική καταστροφή ή πριν στα πρόθυρα μιας εθνικής καταστροφής. Ο ίδιος λοιπόν σε ανύποπτο χρόνο πολλές φορές το είπε ότι να εύχεστε να μην χρειαστεί η πατρίδα να ζητήσει τη βοήθειά μου ή τη στήριξή μου. Αυτό είναι ένα δεδομένο ότι ο Κώστας Καραμαλής δεν πρόκειται να επιτρέψει οποιαδήποτε υπαναχώρηση στα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα. Γι' αυτό και ο έμπειρος διπλωμάτης είπε ότι το μεγαλύτερο του πρόβλημα του Πρωθυπουργού δεν θα είναι ούτε ο ελληνικός λαός, ούτε η ανύπαρτη εξωματική αντιπολίτευση, ούτε τα ανύπαρτα πατριωτικά κόμματα, κινήματα, πείτε τα όπως θέλετε, αλλά αυτός ο οποίος θα βάλει φρένο είναι ο Κώστας Καραμαλής. Ο Κώστας Καραμαλής δεν εύχεται κάτι τέτοιο για να μπορέσει να επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή και ούτε θα ήθελε να επιστρέψει υπό οποιονδήποτε τρόπο στην κεντρική πολιτική σκηνή. Άλλωστε, από ό,τι με πληροφορούν, οι σημειώσεις του για, δεν ξέρω αν θα τα πει από μνημονεύματα, κάπως πάντως θα τα ονομάσει, οι σημειώσεις του, και αυτό είναι είδηση, για αυτά που ετοιμάζει να αποκαλύψει ο ίδιος πια, όχι μέσω τρίτων ή μέσω δημοσιογράφων, μιλάω για τον έγκριτο συνάδελφο τον Μανώλη τον Κοτάκη, ο οποίος έχει γράψει αρκετά πράγματα, μεθερμηνεύοντας ή ερμηνεύοντας τη σκέψη ή τις κινήσεις του Κώστα Καραμαλή. Αυτή τη φορά ο Κώστας Καραμαλής ετοιμάζει ένα δικό του πόνημα, το οποίο θα καθορίσει πάρα πολλά πράγματα όταν και όποτε αποκαλυφθεί ή δημοσιευθεί. Εάν υπερβάλλω ή αν λέω κάτι που δεν είναι αληθές, ας κάνει τη γνωστή διαρροή ο πρώην Πρωθυπουργός να με διαψεύσει. Αυτά σε ό,τι αφορά την κεντρική πολιτική σκηνή. Ο Πρωθυπουργός, πρέπει να σας αποκαλύψω ότι ετοιμάζεται να πάει σε διπλές εκλογές. Το μοντέλο και το σενάριο το έχουμε δει το 2015 από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος τελικά έκανε ένα extension, επεξέτεινε την πολιτική του θητεία με το τρίκ που έκανε το 2015 και έτσι βρέθηκε να κυβερνάει τη χώρα 5 χρόνια. Αυτό πέτυχε. Το ίδιο μοντέλο θα κάνει και ο κύριος Μητσοτάκης. Στην πολιτική δυστυχώς έχει αποδειχθεί ότι δεν υπάρχουν ηθικοί ή άλλου είδους φραγμοί. Κανείς δεν το απαγορεύει. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν θα πάει σε διπλές εκλογές. Και το ακούτε για πρώτη φορά από εδώ. Το διακύβευμα θα είναι το ζήτημα των συζητήσεων με την Τουρκία, οι οποίες συζητήσεις προχωράνε σε όλα τα επίπεδα, και στο στρατιωτικό επίπεδο και στο διπλωματικό επίπεδο και με κοινές συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους που δεν έχουν αποκαλυφθεί. Και είναι βέβαιο ότι οι δύο πλευρές έχουν βρει την κοινή συνισταμένη, βεβαίως έχοντας υποχωρήσει η Ελλάδα από τις πάγιες εκφρασμένες θέσεις της και για το ζήτημα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και για το ζήτημα των κοιτασμάτων που βρίσκονται στο υπέδαφος του Αιγαίου και για το ζήτημα του στρατηγικού βάθους της Τουρκίας, το οποίο αναλύει πάρα πολύ καλά
η κυρία Μπακογιάννη και μιλάει κυρίως ενίοτε σαν να είναι εκπρόσωπος της τουρκικής δημοκρατίας. Ξεχνάει ότι είναι Ελληνίδα βουλευτής, ότι έχει υπάρξει υπουργός εξωτερικών και μάλιστα υπουργός εξωτερικών του πιο έντιμου και καθαρού πρωθυπουργού της τελευταίας 45 ετίας. Εξάλλου, δύο πρόσωπα, άντε να βάλω και τον Ανδρέα Παπανδρέου, δύο πρόσωπα ξεχώρισε ο ελληνικός λαός στη συνείδησή του. Τον Κωστίτο Στεφανόπουλο ως τον πρόεδρο της καρδιάς και της ψυχής του έθνους, της καρδιάς του ελληνισμού και της ψυχής του έθνους, τον Κώστα Καραμαλή, όχι για το ανύπαρτο βέτο στο Βουκουρέστι, εκεί ήταν μια διαδικασία, αυτό έχει ξεκαθαριστεί, αλλά για την σταθερή πορεία, σταθερή και αταλάντευτη πορεία του στις σχέσεις με τα εθνικά θέματα και την υπεράσπιση των εθνικών, επαναλαμβάνω, κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ο βράχος αυτός που λέγεται Κώστας Καραμαλής, ο οποίος έχει την αρετή της υπομονής και της επιμονής στις θέσεις, της υπομονής στον πολιτικό χρόνο. Άλλωστε οι ηγέτες διακρίνονται από τα χαρίσματα ή τα μειονεκτήματα που έχουν. Ένα από τα χαρίσματα που πρέπει να έχει ένας πολιτικός ηγέτης είναι η υπομονή. Και η επιμονή στους στόχους και αν υπάρχει όραμα και στο όραμα. Ξαναλέω λοιπόν, είναι αρετή για έναν πολιτικό ηγέτη η υπομονή. Ενίοτε και η σιωπή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάει σε διπλές εκλογές τον Ιούνιο του 2024. Το κεντρικό διακύβευμα θα είναι το ζήτημα με την Τουρκία. Ήδη οι συζητήσεις, επειδή έχουν προχωρήσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, θα τεθεί και ένα ερώτημα. Υπό μορφή δημοψηφίσματος, αν θέλετε. Αλλά όλα τα συστημικά μιμιέ θα μας έχουν διαποτίσει, έτσι κι αλλιώς χτίζουν την κοινή γνώμη, ο ΣΚΑΙ είναι μεγάλη σχολή πια, ξημερώνουμε και κοιμόμαστε με το τι κάνει ο Σουλτάνος στην Τουρκία, σαν να είναι η Ελλάδα η επαρχία του. Λοιπόν, δεν έχω τίποτα με τον κύριο Κωστίδη, τη δουλειά του κάνει, αλλά την κάνει με κάποιο τρόπο που πλέον δεν μπορεί να υποτιμηθεί η νοημοσύνη του Έλληνα πολίτη, του απλού Έλληνα πολίτη, ο οποίος δεν έχει ούτε δοκτορά, ούτε μάστερ, ούτε γεωπολιτικός αναλυτής, είναι ούτε τίποτα. Ξαναλέω λοιπόν ότι επειδή τα έχουν βρει οι δύο άνδρες και ενίοτε φροντίζει ο κύριος Ερντογάν να εκθέτει, να βγάζει στα μανταλάκια τον κύριο Μητσοτάκη, κάποια στιγμή θα υπάρξουν και τα papers, θα υπάρξουν και τα χαρτιά, τα έγγραφα. Αυτά τα χαρτιά ήδη, σας αποκαλύπτω, έχουμε, θα το δείτε στα κυριακάτικα το προσεχές διάστημα, στο Βήμα ειδικότερα και στην Καθημερινή, θα δείτε τέτοιου είδους προσχέδια συμφωνιών, όπου η Ελλάδα κάνει πολλά βήματα πιο πίσω, ακόμα και από αυτά τα πολύ προχωρημένα που λέει η κυρία Μπακογιάννη, δείτε τις συνεντεύξεις, κάποιες θα επισυνάψω, σε τακτά χρονικά διαστήματα την τακτική πλέον την έχετε μάθει, δεν τα βάζω όλα αμέσως, γιατί ξέρω ότι πάτε και βλέπετε, κρατάτε σημειώσεις, βάζουμε τα links και τις πηγές σε τακτά χρονικό διαστήματα και πολλά βίντεο συνήθως από κάτω εμπλουτίζονται. Κάποια τέτοια θα δείτε της κυρίας Μπακογιάννης, η οποία έχει το ένα συγκράτητο. Μπερδεύει η κυρία Μπακογιάννη πολύ την ιδιότητά της, αλλά δυστυχώς τώρα πια δεν έχει το περιθώριο να κρύψει αυτά που ετοιμάζονται. Ξαναλέω λοιπόν ότι το διακύβευμα των διπλών εκλογών, ευρωεκλογές και εθνικές εκλογές, θα είναι το ζήτημα του Αιγαίου, το ζήτημα της Χάγης, το ζήτημα της ειρηνικής συμπόρευσης με την Τουρκία, μόνο που η Τουρκία έχει μάθει από τότε που έπεσε, τυπικά έπεσε η Οθωμανική Αυτοκρατορία με τον τελευταίο Σουλτάνο τον Σαλίμ, διαρκώς να διεκδικεί. Κατασπάραξε τη Σμύρνη με τη γνωστή εθνική τραγωδία για την οποία υπάρχουν υπεύθυνοι, αλλά ποτέ κανείς δεν τους απέδωσε τις πολιτικές ευθύνες. Αντίθετα, τους έχουμε στήσει και 30 έξω από το Εθνικό Κοινοβούλιο για να θυμόμαστε πού σταματάνε τα σύνορά μας και ποιος είναι, ενώ ο εθνάρχης και γενάρχης αυτού του κράτους είναι ο Ιωάννης Καποδίστριας, εμείς έξω από την Βουλή
Έχουμε βάλει τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Νομίζω τα είπε πάρα πολύ καλά ο συνάδελφος στην συνέντευξη που παραχώρησε ο κ. Σιλιανόγλου. Λοιπόν, το διακύβευμα λοιπόν των διπλών εκλογών είναι πολύ συγκεκριμένο. Αυτή η συζήτηση και δεν ξεκίνησε από τον Κωνσταντίνο, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γλώσσα λανθάνουσα τα αληθή λέγει, γιατί στα απόρριτα κείμενα του αείμνηστου Κυριάκου Μητσοτάκη ο μπαμπάς κάτι άφησε στην οικογένεια, φαίνεται πως τα ξεψάχνησε ο Κυριάκος, τον οποίο απαξιώνει η αδελφή του, η Ντόρα. Θα πούμε κάποια στιγμή σε επόμενες εκπομπές, αυτή είναι μια έκτακτη που έπρεπε να γίνει. Έτσι κι αλλιώς δίνει πολλές ειδήσεις, δίνει τροφή για σκέψη. Λοιπόν, υλοποιεί όλες αυτές τις σκέψεις που είχε, θέλετε να τα πείτε φαντασιώσεις, θέλετε να τα πείτε πολιτικά οράματα που είχε ο μακαριστός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, τα υλοποιεί ο γιος. Εγώ γιο τον θεωρώ, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, του μακαρίτη, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Όλα τα άλλα είναι άλλου είδους ρεπορτάζ και άλλου είδους ανάλυση. Ξαναλέω λοιπόν, αυτό θα είναι το διπλό διακύβευμα των διπλών εκλογών. Γι' αυτό και μέχρι τότε, μέχρι και τις 24 Ιουνίου του 2024, ο Πρωθυπουργός θα δίνει χρήμα. Έτσι κι αλλιώς δεν το δίνει από την τσέπη του. Θα δίνει μπόλικο χρήμα. Και αυτό το χρήμα ο ελληνικός λαός θα το πληρώσει διπλά και τριπλά. Ίσως με ένα πέμπτο μνημόνιο. Διότι δεν σας έχουν πει τα συστημικά ΜΜΕ, έντυπα και ηλεκτρονικά, ότι στην πρόσφατη διρεκτίβα που έβγαλε πριν από κάνα δύο μήνες, πριν από τις εκλογές του Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Ένωση, καλούσε σε σημάζεμα των εξόδων των χωρών. Είχε φωτογραφικές αναφορές στην Ελλάδα και βεβαίως είχε και μία μεγάλη παράγραφο που έλεγε αυτής της μείωσης των δαπανών, θυμάστε, το implementation που μας έλεγαν όλοι και ο κύριος Σόιμπλε και η κυρία με τα άσπρα μαλλιά, ξέρετε ποια λέω, λοιπόν, η οποία ήταν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πριν από το από τη Γαλλία που ήταν υπουργός. Ξαναλέω λοιπόν ότι ο λογαριασμός θα έρθει μετά. Μέχρι και τον Ιούνιο του 24 θα ζήσουμε πάλι μία παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Ο Πρωθυπουργός θα δίνει, δεν δίνει μόνο τα 100 και τα 150 στους φοιτητές, στην νεολαία, για να μπορέσει να εξασφαλίσει κάτι. Θα συνεχίσει να δίνει πολλά. Δεν τα δίνει από την τσέπη του έτσι κι αλλιώς. Τα δίνει από την τσέπη των Ευρωπαίων πολιτών και σε σύντμηση την τσέπη τη δική μας. Όταν ξαναλέω των Ευρωπαίων πολιτών, η Ελλάδα είναι κομμάτι της Ευρώπης. Τα κτίνει από τη δική μας τσέπη. Θα μας τα πάρουν διπλά και τριπλά. Γιατί σε αυτή την διρεκτίβα που βγήκε αρχές Μαΐου, θα κοιτάξω να την επισυνάψω στο βίντεο, λέει μεν ότι εξαιρούνται οι χώρες οι οποίες θα αντιμετωπίσουν έκτακτα φαινόμενα, θεομηνίες κλπ. Σας λέει τίποτα αυτό για τις φωτιές που είχαμε? Δεν εξυπηρετεί μόνο τα σχέδια για τις ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και τους πυλώνες με τους ανεμιστήρες κλπ. Εξυπηρετεί και άλλου είδους οικονομικά συμφέροντα, τις παρέες, τις φιλίες. Ξαναλέω επίσης, καμία κίνηση του κυρίου Μητσοτάκη και το επιτελείο που έχει, το αόρατο επιτελείο. Προσέξτε, εμείς γνωρίζουμε, ο ελληνικός λαός γνωρίζουμε αυτούς οι οποίοι έχει δημοσιοποιήσει το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι υπάρχει και ένα αόρατο επιτελείο που μιλάει και συνεργάζεται με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και σε αυτό το επιτελείο πλέον έχει προστεθεί σε καθημερινή βάση και ο κύριος Κλάους Βάμπ. Νομίζω δεν σας είναι άγνωστο το όνομα. Εδώ έχουμε κάνει σειρά εκπομπών για το θέμα της μεγάλης επανεκκίνησης και όλα αυτά. Μάλιστα έγινε και τεράστιο ζήτημα γιατί στη βιβλιοθήκη μου είχα για αυτό το βιβλίο, μονίμως βέβαια. Μην άνοιξω αυτή τη συζήτηση, νομίζω απάντησα, το σχολίασα, το σχολιάσατε κι εσείς. Ήτανε στοχευμένη αυτή η ιστορία για να χτυπηθεί τότε ο πρόεδρος των Σπαρτιατών, θα έρθω και σε αυτό, ο Βασίλης Οστίγκας. Ξαναλέω λοιπόν, και το ακούτε για πρώτη φορά από εδώ, ότι η χώρα ζει
μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, γι' αυτό δεν πρόκειται να ληφθεί καμία κρίσιμη απόφαση σε θέματα που αφορούν την υγεία, την παιδεία. Δηλαδή, μην φανταστείτε ότι θα προχωρήσει σε όλο αυτό το σχεδιασμό για τα ζητήματα της ιδιωτικής εκπαίδευσης στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, παρότι έχουν κάνει την εμφάνισή τους μεγάλοι όμιλοι. Το ίδιο και για την παιδεία. Την παιδεία, ναι, και για την υγεία, που είναι κορυφαίοι όμιλοι και μάλιστα δεσμεύτηκε ότι σε αυτό το κομμάτι. Δεν είπε όμως ότι τις συμφωνίες που έχει κάνει για τα μεγάλα ιδιωτικά πανεπιστημιακά νοσοκομεία, τα οποία ετοιμάζεται να φέρει, αν είναι για το καλό της χώρας, της πατρίδος και των Ελλήνων πολιτών, καλώς να έρθουνε. Το θέμα είναι να μην συνεχίσουν να μας ρουφάνε το αίμα με τον μπουρί της σόμπας ακόμα χειρότερα, γιατί τα ήδη υπάρχοντα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα έχουν πανάκριβες υπηρεσίες. Ξαναλέω λοιπόν, επειδή έχει, αυτή ήταν η δέσμευσή του και αυτό είναι και το πολιτικό του διοικείδωμα στις εκλογές που περάσαμε και βιώσαμε. Μέχρι τον Ιούνιο του 24 λοιπόν η χώρα θα παίρνει. Δεν ξέρω, Food Pass, Power Pass, Energy Pass, όλα θα δίνει. Θα δίνει πολύ χρήμα, θα κάνει εκτόσεις, δεν είναι δικά του έτσι κι αλλιώς, είναι δικά μας. Και ο λογαριασμός θα έρθει μετά τον Οκτώβριο του 24, γιατί ήδη έτσι κι αλλιώς θα τις ξανακερδίσει και αυτές τις εκλογές, μια ελάχιστη πτώση, πολύ ελάχιστη, δηλαδή το 41, άντε να γίνει 39. Εντάξει, είναι κυρίαρχος του παιχνιδιού, δεν υπάρχει αντιπολίτευση, δεν υπάρχουν πραγματικά πατριωτικά κόμματα ακόμα. Ξαναλέω, για να μην ξεχνιόμαστε, ότι αυτό που ετοιμάζεται εδώ και πολλά χρόνια, σε αυτή τη φάση που ανοίγει, μετά τις ευρωεκλογές, τότε θα εκδηλωθεί και θα παρουσιαστεί. Είναι η πρώτη φορά που σας το αποκαλύπτω, αλλά επειδή είμαι παρόν στα γεγονότα και γνωρίζω, οφείλω να σας το πω. Το 24 θα είναι έτος κλειδί, σε αντίθεση με όλα τα άλλα που σας έλεγαν για το 22, το 21, το 20, θυμάστε, ψάξτε, όλα εκεί είναι καρφιτσωμένα, θα γίνει αυτό, θα γίνει το άλλο, θα γίνει το παράλλο. Το 24 όμως είναι έτος κλειδί για πολλές εξελίξεις. Μία από αυτές τις ελπιδοφόρες εξελίξεις, μια και όλα αυτά που είδαμε και καλώς τα είδαμε, γι' αυτό έπρεπε να εκδηλωθούν κάθε είδους δεκανίκια, κάθε είδους, γιατί μόνο πατριωτικά δεν ήταν όλα αυτά που είδαμε. Μόνο δημοκρατικά δεν είναι όλα αυτά που είδαμε να προελάβουν και να παρελάβουν από μπροστά μας, από το διαδίκτυο. Και έπρεπε να τα δείτε. Γιατί αν δεν τα βλέπατε, δεν θα είχατε μέτρο σύγκρισης για αυτά που έρχονται. Ξέρω ότι η χώρα θα περάσει πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Ειδικά το κλίμα θα είναι πάρα πολύ πολλωμένο, γιατί σας ξαναλέω, επειδή ο Πρωθυπουργός θα πάει με το διακύβωμα το θέμα του Αιγαίου, κεντρικό πολιτικό ζήτημα θα γίνει. Θα δείτε ότι τα συστημικά ΜΜΕ από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και φτάνοντας στις ευρωεκλογές θα είναι το κεντρικό θέμα, το Αιγαίο. Θα παρακολουθείτε το βήμα του συγκροτήματος Μαρινάκη και την καθημερινή του συγκροτήματος του κυρίου Αλαφούζου. Εκεί θα δείτε να εξελίσσονται όλα αυτά σε πραγματικό χρόνο και με πραγματικά γεγονότα, αυτά που τώρα τα ακούτε για πρώτη φορά. Και βεβαίως θα έχει και τις ευρωεκλογές, όπου θα είναι σε δεύτερη μοίρα, αν και θα φροντίσει να συνδέσει τη μοίρα της Ελλάδος στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το ζήτημα του Αιγαίου και των σχέσεων με την Τουρκία. Οι δύο άνδρες τα έχουν βρει αρκετές φορές. Ξεκίνησα να σας λέω όμως ότι δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης ο ηθήνων νους αυτής της ιστορίας. Θυμάστε μια συνάντηση που είχε γίνει με κλειστές πόρτες, κλειστά παράθυρα, κλειστές κουρτίνες, επί ώρες, του κυρίου Τσίπρα με τον κύριο Ερντογάν. Για ψάξτε να το βρείτε, γιατί ποτέ δεν μάθαμε τι ελέγχθη σε εκείνη τη συνάντηση. Εκεί ετέθησαν τα θεμέλια. Και τα επισφράγησε τότε με λιονταρισμούς ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος άλλα είπε δημοσίως και έδρεψε δάφνες, έδρεψε καλά σχόλια, αλλά άλλα έγιναν στο παρασκήνιο. Και τα ξέρει πολύ καλά αυτά ο Προκόπης ο Παυλόπουλος. Ξαναλέω λοιπόν, επειδή ο Αύγουστος είναι ένας μήνας τραυματικός για το έθνος, για την πατρίδα, είναι μήνας μνήμης της εθνικής τραγωδίας
που κατέληξε ένα πολιτισμό, τον πολιτισμό της Ιωνίας, με σφαγές, τρομερές σφαγές, μιλάω για τη μικρασιατική καταστροφή, αυτός ο Αύγουστος είναι κρίσιμος και ίσως κρισιμότερος από όλους τους μήνες που έχουν περάσει. Γιατί τώρα γίνονται όλες οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, τώρα φτιάχνονται τα draft, τα προσχέδια, για τα κείμενα τα οποία θα επισφραγίσουν αυτή τη συμφωνία που και οι δύο χώρες θα παρουσιάσουν ταυτόχρονα και θα φροντίσουν να την παρουσιάσουν. Μάλιστα ο Ντογκάν θα κάνει αρκετά δώρα στον κύριο Μητσοτάκη, δώρα που θα, σαν αυτά που εγώ άκουγα προχτές τις δηλώσεις με τον κύριο Χρυστοδουλίδη και των δύο ανδρών και δεν πίστευα στα αυτιά μου. Για αυτά που είπε ότι δεν θα ανεχθούμε καμία υποχώρηση και καμία ανοχή στον τουρκικό Ατήλα, δηλαδή 45 χρόνια, 49 χρόνια τι κάνουμε στην κατεχόμενη Κύπρο. Τι κάνουμε, κύριε Μητσοτάκη, τι κάνει η Ελλάδα. Δεν συνεχίζει να εμπολεί κυριαρχικά δικαιώματα γιατί η Ελλάδα και η Κύπρος είναι ένα σώμα, ένα έθνος, μια πατρίδα. Το ίδιο έχει να κάνει και με τον κύριο Χρυστοδουλίδη. Αλλά όντως πολλοί δεν πίστευαν σε αυτά που άκουγαν. Ξαναλέω λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός πορεύεται σε διπλές εκλογές, ευρωεκλογές και εθνικές εκλογές, και θα τις κερδίσει. Μην περιμένετε να βγει έξω ο κόσμος, εσείς δηλαδή, να αντιδράσετε. Δεν θα υπάρξουν ούτε συλλαλητήρια. Θα προσπαθήσουν κάποιοι για να μπορέσουν να δέσουν τη θέση τους και να διευρύνουν την εκλογική τους βάση και να διασφαλίσουν την παρουσία τους στο ελληνικό κοινοβούλιο και τον Μπερντέ δηλαδή, τον Μαρούλη, τον Πηγικίνη. Αν και από τα πρώτα δείγματα της λειτουργίας του κοινοβουλίου μετά την ορκομοσία της νέας Βουλής, όλοι καταλάβαμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και δεν χαρίζομαι σε κανέναν. Εγώ έκανα προσπάθησα να σας εξηγήσω πολλά πράγματα για την νίκη, η οποία μετετράται σε δεκανίκη. Και πλέον δεν είναι κάτι που το ακούτε από μένα. Εγώ σας κάλεσα, ψηφίστε την νίκη. Πρέπει και η νίκη να είναι μέσα στη Βουλή. Μάλιστα, σας παρακαλώ πολύ, πολύ να ξαναδείτε το βίντεο με τη συνέντευξή μου στον έγκριτο συνάδελφο, τον κύριο Πάρη Καρβουνόπουλο, γιατί εκεί θέτω τα θέματα σε τελείως θεολογική βάση και εκκλησιολογική και όχι εθνική ή πολιτική βάση. Γι' αυτό ξαναλέω ότι η Εκκλησία, η ελληνική Εκκλησία, θα χρειαστεί να συγκαλέσει σύνοδο ανάλογη με αυτήν που είχε συγκαλέσει ο Πατριάρχης Βασίλειος για τον εθνοφιλωτισμό, την αίρεση του εθνοφιλωτισμού. Εδώ η Εκκλησία έχει να αντιμετωπίσει ένα σοβαρό φαινόμενο, ας το πει όπως θέλει. Εγώ έχω πει κατά καιρούς ορισμένα ζητήματα, ξαναλέω δείτε αυτή τη συνέντευξη, για να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό. Γι' αυτό σας κάλεσα να ψηφίσετε και να υποστηρίξετε την νίκη. Παρά τις ενστάσεις μου που τις κατέθεσα, δεν προχώρησα σε αποκαλύψεις, γιατί δεν ήθελα να θεωρηθεί ότι παρεμβαίνω μετά το γεγονός ότι στις 11 Μαΐου με το που απίθυνα ερωτήσεις προς την νίκη και προς τον κύριο Νατσιό μου έκλεισαν το κανάλι. Επομένως λοιπόν δεν θέλω να ξαναπεράσω πάλι από αυτή τη διαδικασία, τη βάσανο, αν και κάθε φορά που μου κατεβάζουν το κανάλι, και προσέξτε, είναι το μοναδικό που κατεβαίνει. Όλοι οι υπόλοιποι κάνουν μετό, βρίζουν, χρησιμοποιούν πολύ κακό λεξιλόγιο με βομολογίες. Αυτό το κανάλι μόνο κλείνει. Σας παρακαλώ πολύ, κρατήστε το αυτό, δείτε το, γιατί είναι πραγματικό γεγονός. Μόνον αυτό το κανάλι. Γιατί? Γιατί στοχεύω και πρόσημό μου είναι η αφύπνιση και όχι η παραπληροφόρηση. Όποιο και αν δυσαρεστώ, δεν είμαι εδώ για να κάνω δημόσιες σχέσεις. Δεν είμαι εδώ για να λέω αγκαλίτσες και φυλάκια με τον Α ή τον Β. Να μην ξεχνάτε ότι είμαι δημοσιογράφος και μάλιστα μάχημος δημοσιογράφος. Το γεγονός ότι επέλεξα να εκτίθεμαι on camera μόνο και μόνο για να κάνω αφύπνιση, γιατί αυτό είναι το πρόσημο, σε κάθε λειτουργία αυτού του καναλιού, γιατί ήδη έχω εγκαταλείψει την προσωπική μου ιστοσελίδα, δεν έχω ανεβάσει άρθρο το τελευταίο διάστημα, μόνο τις εκπομπές που κάνω από εδώ. Ξαναλέω λοιπόν ότι σταμάτησα τις αποκαλύψεις για την νίκη. Τώρα δεν είναι το ίδιο. Ο πολιτικός χρόνος δεν λειτουργεί εις βάρος αυτής της πολιτικής προσπάθειας. Κάποια στιγμή λοιπόν θα έρθει η ώρα των αποκαλύψεων και την νίκη και για τον Δημήτρη τον Νατσιό.
Εξάλλου η πορεία του αυτή τη στιγμή στη Βουλή ελέγχεται με μικροσκόπιο και την παρακολουθεί ο ελληνικός λαός. Περισσότερο από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από αυτό που συμβαίνει με τους Σπαρτιάτες. Και για να πάω και σε αυτό. Εδώ φιλοξένησα. Όχι εδώ, με αυτό το σκηνικό. Αναγκάστηκα να το κάνω ουδέτερο μετά τις φασαρίες που ξεσηκώθηκαν. Θα το δείτε και εκείνο το σκηνικό πάλι. Γίνονται κάποιες αλλαγές. Αλλά αναγκάζομαι πια να εξελίσσομαι και να αλλάζω λίγο διαφορετικά, ώστε να μην μπορεί να γίνει αισχρή και χυδαία εκμετάλλευση. Γιατί σε αυτή τη βιβλιοθήκη, αγαπητέ κύριε Βελόπουλε και αγαπητοί όλοι αυτοί οι οποίοι ξεσηκώσατε αυτό το θόρυβο, τον ομοιόφιλε θόρυβο, έχουν φιλοξενηθεί πάντες. Και αριστεροί, και ακροαριστεροί, και δεξιοί, εκεί είναι, κρεμασμένα, εκεί υπάρχουν. Σε αυτή τη βιβλιοθήκη, που έχει όλα αυτά τα βιβλία. Και βεβαίως, μια βιβλιοθήκη, εκτός του ότι δείχνει πάρα πολλά σε επίπεδο σημειολογίας, συμβολισμών κλπ, δείχνει όμως και γνώση. Το ότι πρέπει να διαβάσουμε το βιβλίο του κυρίου Κλάους Βάμπ, τη μεγάλη επανεκκίνηση και το καινούριο που ετοιμάζει, όχι το συμμετοχικό καπιταλισμό, ετοιμάζει ένα τρίτο τόμο, άλλη είδηση, όπου πλέον θα μας λέει την εφαρμογή πια, το implementation, όλης αυτής της μεγάλης επανεκκίνησης. Είχα πει σε ανύποπτο χρόνο, πριν από 2 χρόνια, ότι η Ελλάδα είναι το κέντρο της μεγάλης επανεκκίνησης. Ήρθε και με επιβεβαίωσε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν είπε ότι θέλω η Ελλάδα να γίνει το πρότυπο της μεγάλης επανεκκίνησης. Και το κάνει. Σε λίγο καιρό θα είναι όλα απολύτως ψηφιοποιημένα. Θα εναρμονιστούμε με τις διρεκτίβες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες ετοιμάζονται σιωπηρά από τα γνωστά κέντρα εδώ και 30 χρόνια. Εντάξει. Και πλέον ο ψηφιακός ολοκληρωτισμός είναι πρωτοπυλών. Καλή είναι η τεχνολογία όσο διευκολύνει τη ζωή μας. Πάρα πολύ καλή. Όταν όμως φτάσει σε σημείο να ελέγχει απόλυτα, ο στόχος είναι να ελεγχθεί ο νους. Γι' αυτό και τρέχουμε με ηλικιώδεις ρυθμούς σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα μπει παντού. Από το 24 πια το κεντρικό θέμα για πολλά χρόνια θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη, ακόμα και στις πιο απλές εφαρμογές. Θα δούμε δασκάλους εικονικούς στα σχολεία στην Ελλάδα να διδάσκουν μαθήματα όπως είναι η σεξουαλική αγωγή, όπως είναι το θρησκευτικό φαινόμενο, στις κέριους τομείς θα δούμε. Αποχρωματισμένα, άχρωμα, άγευστα μαθήματα όπου θα χτίζουμε τα νέα, επιτρέψτε μου να πω, ανθρωποειδή, αυτή η γενιά που τελειώνει, η γενιά μου, η γενιά των τριαντάριδων και των παιδιών που είναι ήδη καθοδόν, οι έφηβοι, είναι η τελευταία γενιά αυτής της εποχής. Η εποχή η οποία ξεκινάει μετά το 50 θα είναι η εποχή του χρυσού δισεκατομμυρίου. Μέχρι το 2050 η ατζέντα του Millennium, λάθος γράφεται για την ατζέντα του 2030, αυτά αποφασίστηκαν όταν έμπαινε η χιλιετία το 2000 και ακόμα υπάρχει ξεχωριστό section και department πολλά στον ΟΗΕ για την ατζέντα του Millennium της χιλιετίας που διανύουμε. Εκεί λοιπόν οραματίζονται, περνάω σε άλλο θέμα, θα πάω προς τους Σπαρτιάτες, οραματίζονται μια κοινωνία του ενός, του χρυσού δισεκατομμυρίου. Άλλωστε, πολλές φορές ξεφεύγει στον κύριο Bill Gates το όνειρό του και πολλών άλλων για την κοινωνία του χρυσού δισεκατομμυρίου, γιατί υπολογίζουν με βάση τα μαθηματικά μοντέλα ότι περίπου 1 με 1,5 δισεκατομμύριο, είναι το χρυσό δισεκατομμύριο, θα είναι αυτό το οποίο θα μπορεί να ελεγχθεί και να αξιοποιήσει τους πόρους φυσικούς και κάθε άλλους πόρους που έχει ο πλανήτης. Ονειρεύονται λοιπόν μια μεγάλη ανθρωποκτονία, τη μεγαλύτερη ίσως γενοκτονία που έχει ζήσει η ιστορία του ανθρωπίνου γένους, έχει ήδη ξεκινήσει. Σας θυμίζω κάτι για το οποίο κανείς δεν μιλάει. Και περιμένω μετά από αυτή την εκπομπή να το δω από τα πατριωτικά, παύλα, δημοκρατικά κόμματα, νίκη, Σπαρτιάτες, Πλεύση Ελευθερίας. Τώρα αυτό είναι κάτι άλλο με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, είναι κομμάτι του συστήματος, είναι προέκταση του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ. Εν πάση περιπτώσει,
Αλλά αυτά που εμφανίζονται ως πατριωτικά κόμματα, γιατί έχω ξαναπεί ότι ο πατριωτισμός έχει εκφυλιστεί στη χώρα μας. Πατριώτης, για να το υπενθυμίζω, είναι αυτός ο οποίος δίνει ό,τι έχει και δεν έχει. Και στο τέλος, ενώ από περιουσία, από ώρα, από χρόνο, και στο τέλος δίνει και τη ζωή του. Τέτοιους πατριώτες δεν έχουμε. Έτσι. Όλοι οι υπόλοιποι που βλέπουμε να προελάβουν στα συστημικά κανάλια και στο διαδίκτυο, είναι επαγγελματίες πατριώτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πλέον το βλέπουμε στην πράξη. Προχωρώντας λοιπόν προς τον ψηφιακό ολοκληρωτισμό, ο κ. Μητσοτάκης θέλει να είναι πάντα πρώτος σε αυτό. Γι' αυτό και ήδη από το Σεπτέμβριο θα έχουμε μείωση του ΚΑΣ, του χρήματος, του τυπωμένου χρήματος και του μεταλλικού χρήματος. Οδεύουμε προς την ψηφιακή πλέον μορφή της χώρας. Όλα θα γίνουν ψηφιακά και η μεγάλη σφαγή θα αρχίσει και θα γίνει. Γι' αυτό και έφυγε ο κ. Γεραπετρίτης από το γνωστό Υπουργείο, πήγε στο άλλο, όπου εκεί θα τεθούν οι μεγάλες διεθνείς συμβάσεις για τα επόμενα 100 χρόνια σε ό,τι αφορά το Αιγαίο. Αυτός είναι ο λόγος που πήγε ο κ. Γεραπετρίτης στο κρίσιμο Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί ο κ. Γεραπετρίτης είναι ένας τεχνοκράτης, ο οποίος φτιάχνει νομικά κείμενα, άρεστος επιστήμων. Αυτά τα κείμενα η ομάδα του κ. Γεραπετρίτη επεξεργάζεται αυτή την περίοδο, και αυτό είναι η είδηση, όπου εκεί θα υπάρχουν οι λεπτομέρειες που λέμε, εκεί που λέμε κρύβονται, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Αυτά τα κείμενα φτιάχνονται τώρα. Οι συμβάσεις και τις φτιάχνουν γνωστοί μας. Πολύ γνωστοί. Που από τη μία είναι πατριώτες, βγαίνουν στα κανάλια, από εδώ, από εκεί, στο διαδίκτυο, αλλά αυτοί είναι που φτιάχνουν και αυτά τα κείμενα. Συνεπικουρώντας την ομάδα την τεχνικής υποστήριξης και εμπειρογνωμόνων που έχει ο κ. Γεραπετρίτης. Αυτά τα κείμενα φτιάχνονται αυτή την περίοδο. Και μέχρι να ολοκληρωθούν, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Αύγουστο του 2024, όπου η Ελλάδα θα κληθεί πλέον να κάτσει σε ένα κοινό τραπέζι με την Τουρκία και να συνυπογράψουν για τα επόμενα 100 χρόνια αυτές τις διεθνείς συμβάσεις για την εκμετάλλευση των πόρων του υπέδαφους που υπάρχει όχι μόνο οριζοντίως και καθέτος στο Αιγαίο, αλλά και των υπολείπων εδαφών σε βάθος, γεωστρατηγικό βάθος. Δεν έχει μόνο γεωστρατηγικό βάθος και ακρογιαλιάς και χιλιόμετρα ακρογιαλιάς, κυρία Μπακογιάννη, η Τουρκία, έχει και η Ελλάδα, αν δεν το θυμάστε. Επομένως λοιπόν, αυτά όλα θα κριθούν στις διπλές εκλογές που θα έχουμε, επαναλαμβάνω και το ακούτε για πρώτη φορά από εδώ, τον Ιούνιο του 2024. Η Ελλάδα λοιπόν μέχρι τότε θα ζει πάλι άλλη μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και μέχρι τότε ο Πρωθυπουργός θα δίνει όχι από τα δικά του λεφτά, ούτε από τα πολλά λεφτά που έχει η περιουσία Μητσοτάκη, η οικογένεια Μητσοτάκη εδώ και 200 χρόνια από γενιά σε γενιά και αυξάνει και αυγαταίνει τα τελευταία 50 χρόνια. Λοιπόν, με αυτό το διακύβευμα του εθνικού ζητήματος που αφορά όχι μόνο το Αιγαίο, τις συνολικές σχέσεις και συνύπαρξης ειρηνικής με την Τουρκία, γιατί σε φόντο Ουκρανίας θα μας λένε θέλετε να γίνουμε Ουκρανία. Δεν ξέρω τι αντίληψη έχουν οι αξιωματικοί μας, οι αξιωματικοί όλων των σωμάτων των ενόπλων δυνάμεων. Γιατί οι Έλληνες αξιωματικοί έχουν μέσα τους ως τραυματική εμπειρία από γενιά σε γενιά αυτό που συνέβη τον Αύγουστο του 1922, με προεργασία τουλάχιστον 15 χρόνια πριν. Βλέπετε πόσο συμπτωματικά η ιστορία επαναλαμβάνεται. Εδώ και 15 χρόνια από τα Ζεμπέκικα και τη διπλωματία των γάμων, σήμερα πια φτάσαμε στο διατάφτα. Γι' αυτό και μας προετοιμάζουν. Η Ελλάδα λοιπόν, σε αυτό το επίπεδο, έχει κάνει πάρα πολλά βήματα. Είναι το αγαπημένο παιδί των Φράγκων, της Φραγκιάς, της Δύσης, η οποία ποτέ δεν ξέχασε τα μεγαλαπίβολα σχέδιά της και πριν το 1204 και μετά το 1204, και τώρα υλοποιούνται. Ξέρετε, η Ελλάδα που είναι ο πυρήνας
1200 ετών, συγγνώμη, 1123 χρόνια αυτοκρατορίας, η οποία έχει φύγει από τη διεθνή βιβλιογραφία, εννοώ τη βιβλιογραφία της Φραγκιάς, σαν να μην υπήρξε. Τώρα αρχίζουν και ανακαλύπτουν το Βυζάντιο. Ο πυρήνας λοιπόν αυτής της αυτοκρατορίας είμαστε εμείς. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω και κάτι ακόμα. Γιατί μπορεί να λείπω από το διαδίκτυο με την έκθεσή μου on camera, αλλά δεν λείπω ούτε από κοντά σας, ούτε από τα σπίτια σας, ούτε από τις συναντήσεις που κάνουμε κατηδίαν ή καθ' ομάδας. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω όλους τους υπόλοιπους ότι η ψυχή του έθνους είναι εκεί έξω. Και τι εννοώ. Κανείς δεν ανέλησε και δεν στάθηκε στο γεγονός ότι πάνω από 50% του εκλογικού σώματος, δεν μιλάω τώρα για τα παιδάκια, του εκλογικού σώματος δεν πήγε να ψηφίσει. Δεν πήγε να ψηφίσει. Αυτό κάτι λέει. Δεν λέει βέβαια, και δεν είναι σε αυτού το 50%, δεν υπάρχει, δεν νοείται αριστερός, ή κομμουνιστής, ή μαρξιστής, λενιστής. Αυτοί ζουν για αυτά. Δεν χάνουν ψήφο, ζουν για αυτά. Παίρνουν κουπόνια, δουλεύουν για αυτά. Έτσι, ξέρουμε το σύστημα. Έχω ξαναπεί ότι ο πυλώνας του συστήματος είναι το κουκουέ και όλα τα παρακλάδια. Ξαναλέω λοιπόν, το 50+ του εκλογικού σώματος δεν είναι ότι είναι απολυτικ. Ότι δεν ήθελαν να πάνε να ψηφίσουν. Δεν υπήρχε τίποτα να ψηφίσουν. Δεν υπήρχε καμία επιλογή. Ούτε η Νίκη, ούτε το Δεκανίκη, ούτε ο Βελόπουλος, ούτε οι Σπαρτιάτες, ούτε κανείς, ούτε ο Κασιδιάρης, ούτε κανείς. Κανένας απολύτως δεν υπήρχε. Ο Κασιδιάρης, ευκαιρίας δοθήσεις, για να το πω, να μην χάνετε, γιατί ούτε καν το είπε κανείς. Ο Κασιδιάρης έφαγε διπλό χαστούκι. Αν ο Τσίπρας έφαγε σφαλιάρα και χαστούκι από το εκλογικό αποτέλεσμα, ο Κασιδιάρης έφαγε σφαλιάρα, στην οποία θα έπρεπε από σεβασμό στον ελληνικό λαό να έχει κάνει σιωπή, για να μην το πω αλλιώς, όπως το λένε λαϊκός. Τρεις ή τέσσερις φορές βγήκε και κάλεσε, έτσι δεν είναι ηλία, τον ελληνικό λαό να ψηφίσει κατά συνείδηση εναντίον του Μητσοτάκη και είπε: μην ψηφίσετε κουκουέ, μην ψηφίσετε Πασόκ, μην ψηφίσετε εκείνο, μην ψηφίσετε το άλλο, και έκλεισε το μάτι στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έγινε τρεις φορές. Και δεν το έκανε μόνο ο ίδιος, το έκανε και οι φίλοι του, δεν θα πω στελέχη του, γιατί δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Το έκαναν οι άνθρωποι που είναι οπαδοί του, που είναι στρατός του, το έκαναν οι YouTuber, που πλέον έχει τεράστια παρουσία στο YouTuber, τους ξέρετε πια, δεν χρειάζεται να ψάχνετε τι υπηρετεί ο καθένας και τι είναι ο καθένας. Αυτά υπάρχουν, μεν. Και ο ελληνικός λαός απάντησε και σε αυτόν και στον κύριο Τσίπρα. Μόνο που όλοι διάβασαν το μήνυμα για τον κύριο Τσίπρα και κανείς δεν διάβασε το μήνυμα προς τον κύριο Κασιδιάρη, όπου του είπανε σκασμός. Αυτό σου είπαν, αγαπημένα μου Ηλία, και ενώ δεν το κατάλαβες, βγαίνει ο πολιτικός σου μέντορας πριν από λίγες ημέρες και σε καταχαιριάζει και σε καταγγέλει. Σιωπή γι' αυτό. Αλλά το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να κανιβαλίσουμε τους Σπαρτιάτες. Να δεχτώ ότι είναι καινούριο, ότι είναι άπειρο, ότι είναι άνθρωποι απλοί. Όταν λέω απλοί, δεν εννοώ όπως τις Νίκης. Αυτοί πέρασαν και από ένα σχολείο. Πέρασαν και από διάφορες οργανώσεις, το Σωτήρα. Ξέρουνε. Έχουνε έναν τρόπο εσωτερικής οργάνωσης και δομής. Οι Σπαρτιάτες είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι απλοί, καθαροί, τίμοι, έντιμοι, που τους πήρανε κυριολεκτικά, αυτό έτσι έγινε, και τους είπανε ελάτε να γεμίσουμε ένα ψηφοδέλτιο να συμμετέχουμε σε εκλογές. Δεν συμμετείχαν σε εκλογές του Μαΐου. Υπήρχε το κόμμα. Τώρα, τι είναι αυτά που λέει ο καλός φίλος Πάρης Γκουρτζίδης, δεν ξέρω. Εκείνο που ξέρω είναι ότι έχει και εκείνος ένα δικό του κόμμα. Τώρα, η πικρία του τον κάνει και λέει όσα λέει εναντίον του Βασίλη Στίγκα. Γιατί δεν τον έκανε εκπρόσωπο τύπου? Γιατί εγώ διάβασα ένα μήνυμα που έστειλες, αγαπητέ μου Πάρη, στον κύριο Στίγκα. Δεν συνάδει με όλα αυτά που λες. Δεν συνάδει με το γεγονός ότι γίνεσαι κίνσορας ενός κόμματος που δεν έχεις καμία σχέση, ούτε ιδεολογική ούτε πολιτική. Τώρα πώς βρέθηκες εσύ με τη σελίδα που είχες, η οποία, να θυμίσω ότι εσύ είπες όσα είπες
για την πορεία σου. Δεν τα είπα εγώ. Εγώ σου έδωσα τη δυνατότητα, το βήμα, χρόνο, συνέντευξη εφόλης της ύλης σε 3 μέρη. Εντάξει. Και δεν ευθύνομαι φυσικά για το τεχνικό πρόβλημα. Ξέρει η YouTube τι κάνει. Όταν θέλει να σου σπάσει τα νεύρα, χαμηλώνει τον ήχο από την πλατφόρμα. Στον ίδιο χώρο ήσουνα, με τα ίδια μικρόφωνα έκανε συνέντευξη. Απλώς εκείνο το κομμάτι που αφορούσε την ευαίσθητη κατάσταση με την απώλεια του Γιώργου Τράγκα, έκριναν ότι έπρεπε να μας ταλαιπωρήσουν τα αυτιά. Αλλά το βίντεο το είδες. Εν πάση περιπτώσει, δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή η πρεμούρα εναντίον του Βασίλη Στίγκα και αυτή η ευαισθησία. Καλό είναι να είναι ευαίσθητος κάποιος. Αλλά όταν είσαι και εσύ ιδιοκτήτης ενός κόμματος, γιατί κακά τα ψέματα, όλα τα κόμματα στη Φραγκιά έχουν μία αρχή, ενός ανδρός αρχή. Δεν έχουν άλλη νοοτροπία, εκτός από αυτό που ξαναλέω και έχει υποθεί και το αποκάλυψε η Εστία, ετοιμάζεται πολύ ήρεμα και πολύ ήπια. Λοιπόν, το οποίο δεν εξετέθηκε στις εκλογές. Και δεν εξετέθηκε στις εκλογές γιατί, όπως διάβασα σε μια συνέντευξη, θα τη δείτε σε λίγες ημέρες, είναι μια νέα πολιτική ορολογία. Υπαναχώρησαν οι άνθρωποι του κινήματος πολιτών Πρώτα η Ελλάδα και άφησαν να εκτεθούν, άφησαν πολιτικό χώρο σε όλα τα υπόλοιπα πατριωτικά κόμματα. Όλοι τους ξέρουν. Όλοι τους γνωρίζουν. Όλοι τους κανιβάλισαν. Όλοι πήραν θέσεις από τις σελίδες τους. Όλοι πήραν διακυβεύματα πολιτικά. Όλοι ενημερώνονται. Απλώς είναι ήπιον τόνων, δουλεύουν αθόρυβα, εξ όσων γνωρίζω, πάρα πολύ καλά, με αξιοπρέπεια δουλεύουν, με ευπρέπεια, σέβεται ο ένας τον άλλον, με μηχανισμούς, με θεσμικά όργανα. Σε εβδομαδιαία βάση η πολιτική γραμματεία του κινήματος και του υποίδρυση και υποσύσταση νέου πολιτικού σχήματος δουλεύει, εκδίδει κείμενα, ανακοινώσεις. Το ίδιο και το κίνημα πολιτών Πρώτα Ελλάδα, το οποίο να σας θυμίσω για να μην το ξεχνάμε, ο ευρυθής και φοβερός Έλληνας Γιώργος Παύλου το αποκάλεσε φασιστικό και ναζιστικό. Και μόνο από το όνομα. Για να μην ξεχνιόμαστε. Γιατί όλα αυτά θα έρθουν στην επιφάνεια. Ξαναλέω λοιπόν, βρε πάρη μου, τόση πρεμούρα για ποιο λόγο? Εγώ να δεχτώ ότι όλες οι ενστάσεις σου έχουν μια αιτίαση, έχουν μια βάση. Αυτά γιατί δεν τα θυμώσουν προεκλογικά? Γιατί δεν έβγαινε να τα πεις και έλεγες άλλα πράγματα στο Βασίλη? Γιατί, για εξήγησέ μου. Γιατί πέρασες από όλους τους χώρους, αγαπητέ μου Πάρη. Και με τον κύριο Εμφιετζόγλου έκανε συναντήσεις και δεν ευδοκίμησαν. Με όλους. Άρα μου επιτρέπεις να σου πω ότι έχεις και εσύ μια πρεμούρα να είσαι στα πολιτικά πράγματα, να είσαι παράγων, ενώ δεν είσαι. Αν θέλεις να μείνεις δημοσιογράφος, είναι άλλο πράγμα. Όταν όμως είσαι πρόεδρος ενός κόμματος, το ίδιο θα σε ρωτήσουν και άλλοι για αυτά που λες εσύ για τους Σπαρτιάτες. Γιατί κάποιος πρέπει να κάνει το δικηγόρο, όχι του Βασίλη του Στίγκα. Σας πληροφορώ, δεν έχει καμία ανάγκη. Είναι ένας απλός άνθρωπος, τον οποίο κανιβαλίζουν οι πάντες, και θα του έλεγα να κάνει υπομονή. Το είπα και πριν. Εάν για κάποιο λόγο έχουν χαρακτηριστεί οι μεγάλοι ηγέτες που έχει αναγνωρίσει η ανθρωπότητα διαχρονικά, ένα χάρισμα ήταν κοινό για όλους. Η υπομονή και η επιμονή στα οράματα και τους στόχους. Ανεξαρτήτως εθνότητας, φυλής κλπ. Να σας θυμίσω το Μαχάτμα Γκάντι, πόση υπομονή είχε όταν έπλεκε τον μπαμπάκι ή άλλους πολιτικούς. Η υπομονή λοιπόν είναι χάρισμα. Αγαπητέ μου Βασίλη, εάν θέλεις να ακούσεις μια πολιτική συμβουλή, μία, κάνε ηρεμία, σιωπή, δεν χρειάζεται, μην απαντάς σε τίποτα. Δεν χρειάζεται. Κάνε ηρεμία. Δεν έχεις να δώσεις λόγο σε κανέναν απολύτως, παρά μόνο στα θεσμικά σου όργανα, στη Βουλή εν προκειμένου, στην κοινοβουλευτική σου ομάδα, με την οποία πιστεύω ότι πρέπει να τα βρείτε. Και διότι είναι ηθικοί άνθρωποι, άνθρωποι με ήθος και πολιτικό φρόνημα γνήσιο, και διότι ενδεχομένως να μην έχουν καταλάβει ότι βρέθηκαν σε ένα θεσμό, τον υπέρτατο θεσμό ενός κοινοβουλευτικού κράτους, όπως είναι η Ελλάδα. Τώρα, το κράτος είναι μια
σχετική έννοια έτσι όπως είμαστε. Ξαναλέω λοιπόν ότι δεν έχεις να χάσεις τίποτα. Ο πολιτικός χρόνος είναι υπέρ σου. Και συνέδριο πρέπει να κάνεις, γιατί αυτό είναι το ανώτατο όργανο κάθε πολιτικού οργανισμού, και να μην ρίξεις λάδι στη φωτιά σε όσα θέλουν να σου καταλογήσουν. Είναι βέβαιο ότι σε κανιβαλίζουν, αλλά έχεις και αξιόλογους ανθρώπους στο πλάι σου και εντός της κοινοβουλευτικής σου ομάδας. Δεν είναι αμεληταία ποιοτική, μάλλον θα το πω αλλιώς, είναι ποιοτική η συνεισφορά του Χάρη του Κατσιβαρδά, ο οποίος πράγματι είναι αλήθεια, ήτανε ο κινητήριος μοχλός για να κατέβει αυτό το κόμμα στις εκλογές. Δεν θα πω περισσότερο για το παρασκήνιο. Εκείνο που μπορώ να σας πω, και ξέρετε ότι μπορεί να αργώ, γιατί σας είπα, να αργώ να μιλήσω, γιατί σας είπα, δεν λειτουργώ με βάση τον επαγγελματισμό των YouTuber, δεν θα γίνω ποτέ επαγγελματίας YouTuber. Εφ' εξής, θα βγαίνω να μιλάω μόνο όταν υπάρχει κάτι να πω. Ούτε σε τακτική βάση, όπως ήταν παλιότερα, που ήταν Τρίτη και Σάββατο, ή ενδιάμεσα Πέμπτες και Παρασκευές. Όταν υπάρχει κάτι που πρέπει να πω, θα βγαίνω να το πω. Σας ευχαριστώ ευκαιρίες δοθήσεις για το ενδιαφέρον που επιδεικνύετε, για τις επιστολές που μου στέλνετε και τα email. Αλλά πλέον θα είμαι παρόν μόνο όταν έχω να πω κάτι. Και σήμερα έδωσα αρκετές ειδήσεις, και αυτό που έχω να πω πάλι είναι και προς τους βουλευτές, γιατί εδώ παραφράζονται και διαστρεβλώνονται τα πάντα. Το όχημα στο οποίο όλοι κληθήκατε να μπείτε, το λεωφορείο, πείτε το πώς θέλετε. Ναι, το καύσιμο μπορεί να ήταν τελευταία στιγμή, επειδή έπρεπε να μείνει στο πολιτικό παιχνίδι και έβλεπε ότι χάνεται, και ο Ηλίας έχει μια ψύχωση με όλο αυτό το θέμα, ο Ηλίας ο Κασιδιάρης εννοώ, γι' αυτό και είπα ότι εκεί είναι οι δηλώσεις του, και έπρεπε να βρει έναν έντιμο τρόπο να μείνει στο πολιτικό παιχνίδι, θεσμικό τρόπο, και έτσι λίγα 24 ώρα πριν, γιατί οι διαβουλεύσεις κρατούσαν καιρό. Ας γίναμε διαψεύσει ο Χάρης ο Κατσιβαρδάς. Αυτά είδε ο κύριος Κανελόπουλος, ο έντιμος αντισεγγελέας, και έκανε πίσω. Δεν έκαναν πίσω οι Έλληνες του κυρίου Κασιδιάρη. Ο κύριος Κανελόπουλος είδε τι ερχότανε με την εμπειρία του δικαστικού και είπε ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Και είπε θα πάω μόνος μου. Και έπεσε ως Δον Κιχώτης, μόνος μου. Αυτά είδε που γίνονταν παρασκηνιακά και τώρα τα ζει ο Βασίλης ο Στίγκας. Και καλό θα είναι οι δύο άνδρες να βρεθείτε. Και παρακαλώ πολύ, αγαπητέ μου Βασίλη, να κάνεις μια διεύρυνση στη βάση σου. Γιατί εάν οι εχθροί σου ή οι αντίπαλοί σου, εγώ θεωρώ εξ ορισμού ότι όλες οι αιτιάσεις που λέει ο Πάρης ο Κουρτζίδης, αφήνω το κίνητρο και την πικρία που δεν τον έκανε σε εκπρόσωπο τύπου που ήθελε. Αυτό είναι τώρα το κερασάκι, μην τρελαθούμε. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και καλό θα είναι να μην ανοίξουμε μέτωπο μεταξύ μας, γιατί γνωριζόμαστε. Όλα ξεκινούν. Η διαμάχη μεταξύ του κυρίου Κουρτζίδη με τον κύριο Στίγκα, γιατί δεν τον έκανε εκπρόσωπο τύπου. Τα ίδια έχει ζητήσει και από τον κύριο Εμφιετζόγλου, τα ίδια ζήτησε από παντού. Αγαπητέ μου Πάρη, όμως έχεις και εσύ ένα δικό σου κόμμα. Για πες μου, το κόμμα σου και τα θεσμικά σου όργανα λειτουργούν, έχουν συνεδριάσει, συμφωνούν με όλες σου τις ενέργειες. Συμφωνούν με το γεγονός ότι παρεμβαίνεις στα εσωτερικά ενός άλλου κόμματος. Άλλο να είσαι σκέτος δημοσιογράφος και άλλο να είσαι πρόεδρος ενός κόμματος. Εσύ όλα τα έχεις κάνει νομιμοφανή. Και κόμμα έχεις κάνει τα πάντα. Δεν βγήκε κανείς να σε ελέγξει για τη διαδοχή σου, για το πώς πήρες το κλειδί και το δαχτυλίδι από τον Γιώργο τον Τράγκα και όλα τα υπόλοιπα. Δεν θα ανοίξω λοιπόν εγώ πληγές. Ούτε θα αρχίσω να απευθύνω ερωτήματα που υπάρχουν στο ρεπορτάζ. Απλώς τα βγάζουμε από το σιρτάρι, έχουμε κάνει ένα μικρό παρασύστημα και δουλεύει το ίδιο με το υπερσύστημα, το μεγάλο σύστημα της κεντρικής κοινής. Ξαναλέω λοιπόν, είναι καλό να πέσουν οι τόνοι, και θεωρώ ότι είναι πολύ φρόνιμο αυτό που κάνει ο Βασίλης, ο οποίος δεν απαντάει. Θα ξαναπώ για άλλη μια φορά, αγαπητέ μου Βασίλη, επειδή σε φιλοξένησα και σε ξέρω από τα χρόνια της πολιτικής άνοιξης, ήσουν ήπιος χαρακτήρας, υπηρετής τους θεσμούς, τα πολιτικά οράματα,
δεν είσαι, ας πούμε, δεν σε είδαμε να φύγεις πάντοτε στην ίδια πτέρυγα την ιδεολογική ήσουν. Δεν σε είδαμε να φύγεις από το Πασόκ και να πας στον Καρατζαφέρη, για παράδειγμα. Δεν σε είδαμε να υπηρετείς και να λες όσα λες, να λες ύμνους και διθύραμβους για τον κύριο Αλέξη Τσίπρα και μετά να έχεις γίνει δεξιός πατριώτης, όπως τα βλέπουμε τώρα κατά κόρον. Ήσουν πάντοτε συνεπής σε μια ιδεολογική πορεία και σε αυτήν υπηρέτησες, όπου και αν βρέθηκες. Ήσουν στην πολιτική άνοιξη, σταθερός, σεμνός, λιτός, εργατικός. Το ίδιο και όλα τα χρόνια στον Γιώργο τον Καρατζαφέρη, με τον οποίο οι πάντες γνωρίζουν τις ενστάσεις μου και τις διαφορές μου. Βεβαίως εργάστηκα μαζί του, σέβομαι την εμπειρία του, αλλά ως εκεί, enough, όχι παραπέρα. Ξαναλέω λοιπόν, χρειάζεται να πέσουν οι τόνοι. Όχι λόγω καλοκαιριού, διότι θα απαιτηθεί όλοι αυτοί οι οποίοι βρέθηκαν στην ίδια πτέρυγα της Βουλής, δεν θα τη λέω εγώ πατριωτική. Για μένα όλοι αυτοί είναι και παραμένουν επαγγελματίες πατριώτες. Ο πατριώτης για μένα είναι ο Κολοκοτρώνης, είναι ο Καραϊσκάκης, είναι ο Οδυσσέας Αντρούτσος, είναι η Μαντώ Μαυρογένους, είναι η γιαγιά Ψωροκόστανα, που κανείς δεν ξέρει την ιστορία. Για ψάξτε την ιστορία της γιαγιάς Ψωροκόστανας, να δείτε τι ήταν η Ψωροκόστανα πρώτα. Έχουν αρχίσει και κανιβαλίζουν οι πάντες και καλό είναι να προσέξουν, γιατί κάποια στιγμή το σύστημα δουλεύει, κρατάει ιεραρχία και ξέρει. Ξέρει ακόμα και τα πάθη μας. Ξέρει ποιος κοιμάται με ποια. Και το λέω αυτό γιατί κάποιοι δεν προσέχουν. Δεν προσέχουν και εκτίθενται πάρα πολύ. Και μιλάω για κάποιους οι οποίοι είναι ένθερμοι υποστηριχτές του Ηλία, θηλυκού γένους. Μαθαίνονται πολλά. Το χωριό είναι μικρό. Και δεν είναι καλό να, το σύστημα να κατασπαράξει και εσάς. Να βγει στη φόρα, ας πούμε, η σχέση, η διαζώντος προσωπική ενός εκ των βουλευτών και φίλων του Ηλία του Κασιδιάρη. Μια πολύ καλή, γνωστή τηλεπερσόνα του διαδικτύου. Δεν είναι καλά πράγματα αυτά. Θα τα βρείτε μπροστά σας. Γι' αυτό να πέσουν λοιπόν. Το σύστημα ξέρει να αρχιοθετεί και να ναρκοθετεί. Γι' αυτό είναι καλό. Μη βγάζουμε τα μάτια μας. Βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω, γιατί δεν έχω ξεκαθαρίσει εδώ και 2 χρόνια, μάλλον πολλά χρόνια πριν, από το 2007 που δέχτηκα την πρώτη πρόταση να πολιτευτώ, για να μην πάω και παλιότερα, τότε με τα χρόνια της πολιτικής άνοιξης, και κρατήθηκα μακριά και έμεινα μακριά. Επομένως, από μένα πολιτικά δεν κινδυνεύει κανείς. Είμαι και θα παραμείνω δημοσιογράφος. Το γεγονός ότι βρίσκομαι ενώπιόν σας με πρόσημο την αφύπνιση, πνευματική, ψυχική, ιστορική, εθνική, κοινωνική, οικονομική, αυτό είναι το πρόσημο μου και το κίνητρό μου. Η αφύπνιση. Και η αφύπνιση δεν γίνεται με fast track, πες τα μεγάλα να τελειώνουμε. Ξαναλέω λοιπόν και στο φίλο μου τον Μπάρη τον Κουρτζίδη, τον γνωρίζω και έχω να πω μόνο καλές κουβέντες, γιατί εργάστηκε μαζί μου, ο ίδιος τα είπε, εγώ δεν είχα σκοπό ποτέ να τα πω, αλλά και στον κύριο Βασίλη Στίγκα, να πέσουν οι τόνοι. Είναι σόφρον και χέφρον και φρόνιμο το γεγονός ότι, αγαπητέ μου Βασίλη, δεν απαντάς. Και καλά θα κάνεις να μην απαντήσεις σε τίποτα. Δεν χρειάζεται. Αυτό που χρειάζεται είναι ψυχραιμία, νυφαλιότητα, νουναχής νους, σχέδιο, στρατηγική, όραμα πολιτικό περίπου είναι γνωστό. Αν και θολό σε ορισμένα σημεία για πολλούς, από όλους αυτούς που έχουν μπει στην πτέρυγα αυτή της Βουλής, εννοώ τους επαγγελματίες πατριώτες, αλλά υπάρχει. Κοινές είναι οι θέσεις. Ο ένας αντιγράφει τον άλλο. Ένα θα σου πω. Ότι ο πιο ύπουλος και αδυσόπιτος αντίπαλος και εχθρός σου δεν είναι ανάμεσα στους βουλευτές σου. Είναι δίπλα σου. Είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος. Αυτός είναι που δεν θέλει με κανέναν τρόπο να υπάρξεις, να συνυπάρξεις, να προχωρήσεις, γιατί αν το καταλάβουν οι συνεργάτες σου, οι συνοδοιπόροι σου, οι φίλοι σου στην κοινοβουλευτική ομάδα, θα καταλάβουν τι έργο έχουν να προσφέρουν, και όσο θα προσφέρουν έργο θα μεγαλώνει η βάση τους. Όσο μεγαλώνει η βάση των σπαρτιετών, καλό είναι να βρείτε στο συνέδριο και άλλους τρόπους να μεγαλώσει και να διαβριθεί η βάση, τόσο θα μικραίνει η βάση του κυρίου Βελόπουλου. Ο κύριος Βελόπουλος είναι
γνωστός πυλώνας του συστήματος. Δύο είναι οι πυλώνες που έχει το σύστημα. Το ΚΚΕ, που είναι πλέον μόνιμα θεσμοθετημένο, και ο κύριος Βελόπουλος. Είναι καλό να μην αρχίσουμε να κάνουμε αποκαλύψεις, γιατί εδώ δεν υπάρχουν με αντιμυστείες κονδυλοφόροι και λασποφόροι και λασπογράφοι να σβήνουν και να γράφουν και να λασπολογούν. Ξέρω ότι τώρα θα μπω στο στόχαστρο του Κυριάκου Βελόπουλου, του φίλου μου, και του φίλου μου και συναδέλφου μου του Άρη του Σπύρου και όλης αυτής της συνομοταξίας, έτσι. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έχω ξαναπεί ότι δεν είμαι εδώ για να είμαι ευχάριστος. Ξέρω ότι θα με πιάσουν, ποιοι θα με πιάσουν στο στόμα τους, και ο κύριος Παπακυριακόπουλος, οι πάντες. Εντάξει, ο Στέφανος ο Χίος δεν νομίζω ότι τρέφει και αισθήματα συμπάθειας για το πρόσωπό μου, άλλωστε κάθε φορά, σε κάθε αφορμή, βρίσκει τρόπο να το εκφράσει. Το ίδιο κάνουν και άλλοι, οι οποίοι βεβαίως δεν μπαίνουν στον κόπο να διασταυρώσουν αυτά στα οποία παραπέμπουν. Η λάσπη, έχω ξαναπεί ότι έχω μάθει με τη λάσπη να χτίζω. Και έτσι θα συνεχίσω. Όσο μου το επιτρέπουν οι δυνάμεις μου και ο καλός Θεός. Να θυμάστε, φίλοι μου, σας έδωσα αρκετό υλικό. Ίσως ξανακάνουμε άλλη μία και μέσα στο 15 Αύγουστο και μέσα στον Αύγουστο. Εύχομαι οι ημέρες που βρισκόμαστε και οι παρακλήσεις που ψάλλονται στην Εκκλησία μας κάθε μέρα να είναι αιτία και αφορμή να προβληματίσουν αρκετούς, γιατί προπαγανδίζουν για την πίστη, αλλά δεν έχω δει και κανέναν άλλο παρά μόνο τις εκλογές, και ειδικά αυτές οι εκλογές που πέρασαν ήταν εμπλουτισμένες και εμποτισμένες με πολύ θρησκευτικό φανατισμό. Η Παναγία λοιπόν να βοηθήσει όλους, να φωτίσει όλους, να υπάρξει νυφαλιότητα και ψυχραιμία. Εκείνο που θέλω να πω σε όλους αυτούς που θέλουν να κανιβαλίσουν και να διαλύσουν, είναι βέβαιο ότι ο Ηλίας ο Καστιδιάρης ζει και υπάρχει, και το έχω ξαναπεί, ήταν, είναι και θα παραμείνει όργανο του συστήματος. Γι' αυτό και το φιλάνε και που το φιλάνε. Δεν αλλάζω τη θεωρία μου και έχει αποδειχθεί. Αυτό. Είναι όργανο του συστήματος. Θέλει το σύστημα να βγάλει την ατζέντα από όλα αυτά που συμβάνουν. Πετάει λίγο Καστιδιάρη, παίζει ο Καστιδιάρης παντού. Τώρα κανιβαλίζει και τους λέει ή θα μιλάτε μονίμως για την πάρτη μου παντού και θα είστε εντολοδόχοι μου ή θα διαλυθείτε. Αυτό σας λέει, καλοί μου φίλοι, ο Ηλίας ο Καστιδιάρης. Ο μέντορας του νομίζω είπε πολύ περισσότερα, σκληρότερα. Δεν θα μιλήσω εγώ τώρα περισσότερο. Θα έρθει η ώρα που θα κάνουμε παιχνίδι και με τον Ηλία τον Καστιδιάρη και θα υποθούν αλήθειες. Και ο Νίκος ο Μιχαλολιάκος συγκρατείται, δείχνει αρκετά μεγάλη αυτοσυγκράτηση, και ο Χρήστος ο Παπάς και πολλοί άλλοι. Είπε βαριές κουβέντες ο πολιτικός σου μέντορας Ηλία Καστιδιάρη. Δεν είδα όμως κανένα να τα σχολιάσει. Εγώ το μόνο που έκανα ήταν απλώς να τα αναδείξω και να τα στοιχειοθετήσω με τα ντοκουμέντα που παρέπεμπε ο ίδιος ο πολιτικός σου μέντορα, αγαπητέ Ηλία. Κάποια στιγμή θα υποθούν πολλές αλήθειες. Γι' αυτό όσοι τρέχετε και κανιβαλίζετε ή νομίζετε ότι θα πάρετε το κόμμα από τον Βασίλη τον Στίγκα, πλανάστε πλάνη νυχτρά. Αγαπητέ μου, πάρε κοίταξε τα του οίκου σου, φρόντισε να το οργανώσεις καλύτερα, γιατί έχει ένα πολιτικό επιστέγασμα. Μέσα εκεί έχεις και αριστερούς, έχεις και πρώην Πασόκους, έχεις και φίλους του Καρατζαφέρη, έχεις τους πάντες. Γι' αυτό είναι καλύτερα να κοιτάξεις τα του οίκου σου και κάποια στιγμή θα τα πεις face to face, αναγκαστικά, με πολλούς, όχι με τον Βασίλη τον Στίγκα, με αρκετούς, γιατί έχεις ανοίξει πολλά μέτωπα. Εγώ σου έδωσα βήμα και θα σου ξαναδώσω. Και αν έχεις την επιθυμία, εδώ, απέναντί μου, face to face, να σου κάνω εγώ ερωτήσεις πλέον, γιατί ήταν μια φιλοξενία που σου παρήχα, χωρίς σκληρές ερωτήσεις, διότι αυτά που είπες είναι πολύ σοβαρά και είναι αντικείμενο της ελληνικής δικαιοσύνης. Αλλά επειδή η ελληνική κοινωνία έχει πολλούς κίνσορες και όχι μόνο, είναι καλό να μην προσπαθούμε να διαλύσουμε το σπίτι κάποιου άλλου. Κοίταξε λοιπόν με ηρεμία και ψυχραιμία και νυφαλιότητα τα του οίκου σου, να βρείτε τον τρόπο να τα βρείτε
με τον Ηλία, με τον Βασίλη το Στίγκα και μόνοι τους υπόλοιπους, γιατί πάρε μου έχεις πολλά μέτωπα ανοίξει. Θέλεις, γιατί είναι γνωστή και πεπατημένη οδός των αγωγών, των μηνυτήριων αναφορών, πιο εύκολο πράγμα από μια μηνυτήρια αναφορά, οι οποίες όλες μπαίνουν στο σιρτάρι. Και είναι και δώρο στο σύστημα όλα αυτά. Όλα αυτά. Είναι η άλλη πλευρά που δεν τη λέμε ποτέ. Άστο εκεί να υπάρχει και κάποια στιγμή το βγάζουμε απ' έξω όταν θέλουμε να χτυπήσουμε κάποιον ο οποίος έχει γίνει ενοχλητικός. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είπα αρκετά πράγματα σε αυτή την εκπομπή, την Αυγουστιάτικη. Δεν θέλω να χαλάσω την ηρεμία σας μέσα στον Αύγουστο και τον καύσωνα που έρχεται πάλι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να ανάβετε ένα κεράκι ο ένας για τον άλλον και να θυμάστε τις προσευχές σας και τους αδύναμους ανθρώπους, να βοηθάτε τους αδύναμους ανθρώπους γιατί είναι δίπλα μας. Και κλείνοντας θα πω ότι επιτέλους εσείς όλοι που μπήκατε στη Βουλή, καπηλευόμενοι διάφορες υποθέσεις και των υγειονομικών και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα, γιατί δεν μιλάτε για το μαύρο πέπλο του θανάτου που απλώνεται. Κάθε μέρα εκατοντάδες θάνατοι. Από τι, δεν το ξέρουμε. Γιατί δεν μιλάει κανείς για αυτούς τους θανάτους. Δεν υπάρχουν πια. Έχουν πλουτίσει τα γραφεία τελετών. Έχουν κτίσει μέγαρα οι ιδιοκτήτες τους. Πολυκατοικίες. Άντε τώρα να μην μιλήσω για το μαύρο χρήμα. Τέλος πάντων πήρα φόρα. Εν πάση περιπτώσει, φίλοι και φίλες, να είστε καλά. Να θυμάστε ότι εάν έχουμε το Θεό μέσα μας, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Γι' αυτό ή ο Θεός με θυμών, ουδής με θυμών. Ουδής καθυμών. Ξαναλέω, ή ο Θεός με θυμών, ουδής καθυμών. Να είστε καλά. Να παρακολουθήσουμε με κατάνοιξη τις παρακλήσεις και τούτο το μικρό Πάσχα του καλοκαιριού ας το γιορτάσουμε με ψυχική ηρεμία, με κατάνοιξη, με περισυλλογή και αυτοκριτική όλοι. Όχι μόνο αυτούς που κάνουμε κριτική τα δημόσια πρόσωπα στη δημόσια σφαίρα, αλλά και εμείς, δική μας εσωτερική αυτοκριτική. Να είστε καλά, σας είμαι ευγνώμων για τον χρόνο που διαθέσατε, να δείτε την ταπεινότητά μου. Να είστε πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ.